Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε 18 χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα. Το συνεργείο του Eurobahn που γυρνάει στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει πέσει πάνω στους πρόσφυγες που έχουν κατακλείσει τον δρόμο. Το εθνικό δίκτυο μεταξύ Τρικάλων, Λαρίσας και Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα και υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση για τους οδηγούς. Βλέπουμε πλάνα βέβαια και καταλαβαίνετε ότι γίνεται το αδιαχώρητο. Γιατί ο δρόμος έκλεισε, άλλοι καίγονται να πας στα σπίτια τους γιατί μεγάλη ανάγκη. Γεια σας. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, τι χάλι να φάω τώρα. Πόσο τρίκο να πάρω με ρουκάνο και έχω 15 μηνών παιδί με περιμένει να πούμε. Πιστεύω ότι πρέπει η χώρα να επέμβει σαν πέσει. Τι λέει επέμβει, δεν τους βλέπεις. Αστυνομία κάθε τη μακάρα και μου λέει δεν προλάβει να επέμβει. Τσατός δεν υπάρχει, αστυνομία δεν υπάρχει εκεί. Πάμε να κλείσουμε το δρόμο, τι να κάνουμε. Σου κύριε, γιατί δεν το λες τώρα στο δρόμο. Επειδή θέλω να το βγάλουμε στο δελτίο ειδήσεων, να φύγουμε. I don't know.
Risco.